καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την εκδήλωση το Τμήμα Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής και το τομέα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πολύ σημαντική κουβέντα, ιδιαίτερα στη συγκυρία που ζούμε, όπου βλέπουμε πάλι το προσφυγικό να είναι στο προσκήνιο και στη συγκυρία. Εγώ θα ήθελα 3-4 λεπτά να μιλήσω, να πω εντάχει κάποιες σκέψεις και να καταλήξω στο τι κάνει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και 2-3 προτάσεις. Καταρχάς, υπόθηκε από έναν ομιλητή προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι η μετανάστευση, δηλαδή η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, δεν είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες ή στην εποχή της νεωτερικότητας, αλλά είναι ένα πανιστορικό, αν μου επιτρέπετε, φαινόμενο, όπου υπάρχει από τους αρχαίους πολιτισμούς, αρχαία Αθήνα, Μεσοποταμία, Αίγυπτο κτλ. Από εκεί και πέρα επεκτείνεται και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το βλέπουμε να υπάρχει και σήμερα στην νεωτερικότητα και ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως σωστά αναφέρθηκε, υπάρχει πολύ έντονα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει πολύ πιο έντονα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οπότε λέγοντας αυτό, γιατί έχει σημασία, διότι η ακροδεξιά και η κυρίαρχη ιδεολογία, το ζήτημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, το έχει κάνει ένα πεδίο συγκρότησης και ηγεμονίας κατά τη γνώμη μου και στην ελληνική κοινωνία και σε πολλές χώρες, από την Αμερική, την Βραζιλία, τις χώρες του Βίζεγκραντ και στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες, όπου η ακροδεξιά ανεβαίνει ή ηγεμονεύει ή κυβερνάει. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι πανιστορικό φαινόμενο. Πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξώσεις, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα, διότι εκεί και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκεται άμεσα και με πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο νόμος είχε ψηφιστεί, αν θυμάμαι καλά, πριν 3-4 μήνες, πριν την καραντίνα, για τις εξώσεις. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά, με τους υπολογισμούς περίπου στις 11.000. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 10 μέρες στη Βικτόρια, έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι παρατημένοι στην πλατεία, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν στέγαση, είναι αόρατοι άνθρωποι και αυτό το πράγμα πραγματικά προσβάλλει κάθε άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται από αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Εμείς σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκαμε από την πρώτη μέρα στην πλατεία Βικτωρίας, μοιράσαμε το όθημα ήδη αναγκαία για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και συνεχίζουμε να το κάνουμε μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι όντως η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική που ακολουθεί, αυτό που κάνει είναι να αναμοχλεύει τα συντηρητικά και ρατσιστικά αίσθηκτα της ελληνικής κοινωνίας. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο όχι μόνο συνωμοσιολογίας, αλλά είναι μια πολιτική κατεύθυνση ότι σ' αφήνω στην πλατεία, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι πρόσφυγες να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και η τοπική κοινωνία να δημιουργείται ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτοφανές και στην ελληνική περίπτωση. Θα θυμίσω, επειδή είμαι και μετανάστης δεύτερης γενιάς, ότι και στη δεκαετία του 90, όταν είχαν έρθει μετανάστες και από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, από Αλβανία και από άλλες χώρες, το ίδιο πράγμα υπήρχε. Υπήρχε περιθωροποίηση, υπήρχε κοινωνική απομόνωση, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να δημιουργήσει μια κοινωνία δύο και τριών ταχυτήτων. Και αυτό είχε και απολύξεις και στο πεδίο, για να πάω σε συγκεκριμένα πράγματα, της αγοράς εργασίας, όπου οι άνθρωποι, έχοντας δεχτεί, ας πούμε, ρατσιστικές και ιδεολογικές επιθέσεις ή μην έχοντας χαρτιά ή μην όντας αναγνωρισμένοι, ήταν πολύ εύκολο, και αυτό είναι, το έχουμε διαπιστώσει τέλος πάντων ιστορικά, να είναι έργο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ποιος δεν θυμάται, και ειδικά και μετανάστες, γιατί είναι και μετανάστες εδώ στη δεκαετία των 90, όταν πήγαιναν οι εργοδότες και χρησιμοποιούσαν το φόβο της απέλασης, ώστε να μην πληρώνουν τους μετανάστες και γενικότερα να τους εκβιάζουν μέσα από το φόβο. Οπότε για να τελειώσω και να μην κουράζω, εγώ θα ήθελα να πω σε επίπεδο ιδεολογικό, μιας και υπόθηκαν σημαντικά πράγματα και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο σχέδιο από εδώ και πέρα, ότι επειδή οι θεσμοί, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε κράτος δικαίου, αποτυπώνει σχετισμούς οι οποίοι είναι κοινωνικοί σχετισμοί και ιδεολογικοί και δεν είναι θεσμοί που παίρνουν από το ουρανό, για να κερδίσει μια τέτοια μάχη, και αυτό είναι και το μήνυμα της Νέας ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πρέπει να δώσει μια μάχη ιδεών μέσα στην κοινωνία. Και η μάχη ιδεών έχει δύο άξονες. Πρώτον, απέναντι στις λογικές του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού, πρέπει εμείς να δώσουμε ένα πολιτικό αντιπαράδειγμα που είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μια απελευθερωτική διαδικασία, είναι μια θετική διαδικασία,
Και αν δεν δώσουμε αυτή τη μάχη, βλέπετε ότι τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια οδηγούν πραγματικά σε μια συντηρητικοποίηση όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας που το βλέπουμε τώρα με το Μητσοτάκη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τελειώνοντας να πω ένα πράγμα και για την Αμερική, είδαμε ότι και μετά τη ρατσιστική δολοφονία του George Floyd, ξεσηκώθηκαν οι καταπιεσμένοι, οι οποίοι ήταν καταπιεσμένοι και με φιλετικά κριτήρια και με ταξικά, και το αίτημά τους ήταν ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Άρα, εγώ αυτό που θα έλεγα τελειώντας είναι ότι προφανώς να έχουμε εκείνα τα σχέδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ζωή, διότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει η μάχη των ιδεών να δοθεί σε κάθε κοινωνικό πεδίο και κυρίως από τις πλατείες στη Βικτόρια μέχρι στις γειτονιές όπου υπάρχουν ακόμα ρατσιστικές επιθέσεις δυστυχώς, και από εκεί και πέρα και στους θεσμούς, στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε υπάρχει κοινωνικό πεδίο όπου πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται. Αυτό είναι το μήνυμα της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η αλληλεγγύη, και με αυτό πρέπει να συνεχίσουμε ώστε πραγματικά να έχουμε μια κοινωνία πολυπολιτισμικότητας όπου διαφορετικότητα θα είναι πλούτος και όχι εμπόδιο όπως θέλουν να μας δείξουν οι κυρίαρχοι που αυτή τη στιγμή κυβερνούν.